Πολύ καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να παίξουν σε ένα αγωνιστικό χώρο ο οποίος δεν επέτρεπε οι καιρικές συνθήκες, το νερό και η λάσπη στο γήπεδο. Προσπάθησαν όμως να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου και περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο, όπου δημιουργήσαμε ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ένα τέρμα στην περίπτωση του Βλάχου, που μπήκε και αντί να πλασάρει έσπασε την μπάλα να παίξει πιο ομαδικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στη Βάρη, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, πειθαρχημένη, και στο φίλο μου τον Μιχάλη, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, και άλλωστε η ομάδα είναι αίτητη. Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας σήμερα, προσπαθήσαμε να σπάσουμε το αίτητο της Βάρης, παρά τις ελλείψεις που έχουμε, οι οποίες είναι σημαντικές, είναι σχεδόν λείπει όλη η επιθετική μας γραμμή, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν παίξει έχουν δείξει ότι είναι εισάξια και μπορούν να φέρουν εις πέρας το στόχο της ομάδας μας, που είναι να τερματίσουν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Και από εδώ και πέρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η συνέχεια του πρωταθλήματος για μας δεν σταματάμε, συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο. Προσπαθούμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είμαστε στους στόχους μας μέσα. Ελπίζουμε με την επάνωδο των τραυματιών η ομάδα να δείξει καλύτερο πρόσωπο όσον αφορά τα τελειώματα. Και είμαστε και στο στόχο μας μέσα, που είναι και το κύπελο. Άρα λοιπόν είμαστε σε δύο στόχους μέσα και προσπαθούμε για το καλύτερο. Make.